Καλό μεσημέρι, κύριε Λιονί. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Βούλγαρη, και στους ακροατές σας. Πώς σας φάνηκαν τα μέτρα? Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι στην κυριολεξία πρόκληση. Είναι πρόκληση για τα εργατικά λαϊκά στρώματα που κυριολεκτικά βιώνουν μια ακρίβεια άνευ προηγουμένου ως αποτέλεσμα των τεράστιων ανατιμήσεων στις τιμές ενέργειας και γενικότερα σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι λοιπόν πρόκληση σε αυτή τη συγκυρία να ακούμε από το στόμα του Πρωθυπουργού ότι μέτρα τα οποία είναι ελάχιστα ευρώ για κάθε εργαζόμενο μπορούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, την ίδια στιγμή που στην πραγματικότητα τα μέτρα έρχονται να ενισχύσουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στην ενέργεια, αφού επί της ουσίας έρχονται και συμπληρώνουν το εισόδημα που δεν μπορούν να αφαιμάξουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Είναι πρόκληση. Είναι κυριολεκτικά ψίχουλα, δεν μπορούν να λύσουν κανένα απολύτως πρόβλημα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Νομίζω ότι ο καθένας που πάει στο βενζινάδικο για να βάλει βενζίνη και φτάνει 2 ευρώ ή που βλέπει ένα λογαριασμό ρεύματος 1.000 ή 1.500 ευρώ, αντιλαμβάνεται ότι μέτρα 200 ευρώ. 13 ευρώ το μήνα. 13 ευρώ το μήνα είναι για 200 ευρώ στο κεφάλι, θα έλεγα εγώ, είναι ψίχουλα. Είναι στην κυριολεξία ψίχουλα. Και το σούπερ μάρκετ, έτσι, γιατί είναι όλο μαζί το πακέτο της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο η ενέργεια ή ο λογαριασμός. Και το ενίκιο, γιατί μαθαίνω ότι ανεβαίνουν και τα ενίκια πολύ. Είναι σαφές, αν θέλετε, και αυτό το οποίο πρέπει να, αν θέλει κανείς να δει το ζήτημα λίγο πιο ολοκληρωμένο, να δει και το ουσιαστικό ζήτημα. Να δει, αν θέλετε, τα κυβερνητικά μέτρα που έρχονται τάχα να αναχαιτήσουν την ακρίβεια, αλλά και οι προτάσεις της μείζωνας αντιπολίτευσης που έρχεται και κριτικάρει τα κυβερνητικά μέτρα προτείνοντας ένα άλλο πακέτο, κάνουν δύο πράγματα. Συγκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος, κυρίως όμως συγκαλύπτουν την αιτία. Γιατί αν θέλει κανείς να καταλάβει γιατί υπάρχει τεράστια ακρίβεια στην ενέργεια, και θα έρθω και στα άλλα εμπορεύματα που αναφέρατε, γιατί σωστά λέτε, δεν είναι μόνο ζήτημα ενέργειας, είναι ζήτημα ενέργειας, είναι ζήτημα ενοικίων, και πρέπει να δει κανείς την τουριστική ανάπτυξη για να καταλάβει γιατί ανεβαίνουν τα ενοίκια. Είναι ζήτημα ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, και αν δεν δει κανείς την επεκτατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τεράστια πακέτα, το χρήμα που κόβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή την απελευθέρωση συνολικότερα του εμπορίου, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ακριβένουν οι τιμές των εμπορευμάτων. Αλλά μείνουμε στο ζήτημα της ενέργειας, το οποίο καίει. Αν δεν δει κανείς την απελευθέρωση της ενέργειας, τη μετατροπή της ενέργειας σε εμπόρευμα, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τεχνητά ανυψώσει τη τιμή, λιγνητική τιμή του ρεύματος μέσα από τις ρήτρες διοξειδίου του άνθρακα και το εμπόριο ρήπων, ή συνολικότερα την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, η οποία στρέφει την ενεργειακή παραγωγή στις πανάκριβες ΑΠΕ και στο πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αν λοιπόν δεν δει κανείς αυτές τις πλευρές, δεν δει ότι για αυτή την πορεία είναι συνυπεύθυνο τόσο η σημερινή κυβέρνηση της Νουδού, όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν στρώσει το δρόμο της απελευθέρωσης και έχουν κινηθεί σε αυτόν τον άξονα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς γιατί το έχουμε ακριβό ρεύμα και να μην σκεφτεί την πολιτική της απολιγνητοποίησης που τρέχει εδώ και 10 χρόνια και που έχει, αν θέλετε, εκτοξεύσει τελικά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας της επί των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Και κυρίως, αν δεν δει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το λιγνίτι, που είναι το καύσιμο που έχει το πραγματικό του κόστος ηλεκτροπαραγωγής είναι δομικά μικρό. Είναι κάτω από 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Άσχετα εάν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεχνητά διωγγώσει το κόστος της λιγνητικής κιλοβατόρας λόγω της ρήτρας διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, δεν δει κανείς την πολιτική της πράσινης ενέργειας που στρέφει σε ΑΠΕ, στο πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο, που στρέφει μακριά από την βενζινοκίνηση στην πανάκριβη ηλεκτροκίνηση, και δεν δει το ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όσο και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, διαγωνίζονται για το ποιος θα υλοποιήσει ταχύτερα αυτή την πολιτική. Αν λοιπόν δεν δει κανείς αυτό το πρόβλημα, δεν θα καταλάβει γιατί ακριβένει η ενέργεια και δεν θα μπορέσει να βρει και μια λύση. Γιατί αν θέλετε, αυτό που αποδεικνύει πλέον πραγματικότητα είναι ότι εμείς που φωνάζαμε εδώ και μια δεκαετία ότι η πράσινη ανάπτυξη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας κάνει φτωχούς, ακόμα φτωχότερους, επιβεβαιωνόμαστε. Και εμείς δεν το λέμε αυτό για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς το λέμε γιατί μόνο αν καταλάβουμε την αιτία μπορούμε να παλέψουμε για να μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Άλλοι λοιπόν τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν συγκρουστούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προχωρήσουμε σε μια πολιτική που λέει να ανοίξουν τα λιγνητικά εργοστάσια αδιαφορώντας για τις ρήτρες διοξειδίου του άνθρακα, αδιαφορώντας για το εμπόριο, χωρίς να το πληρώνουμε. Αν δεν πάμε σε μια λογική που λέει ότι πρέπει να επαναλειτουργήσουν
τώρα και να ξεκινήσει η εξόρυξη υδρογοναθράκων, όχι μόνο στη Νότια Κρήτη, ακόμα στην Καβάλα που έχει σταματήσει να γίνεται η εξόρυξη και που γίνεται γιατί συμφέρει κάποιους. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν χάνουμε όλοι από την ενεργειακή κρίση, εμείς οι εργαζόμενοι, τα εργατικά λαϊκά στρώματα, φυσικά γινόμαστε όλο ένα και φτωχότεροι, όμως μια χούφτα μεγάλη όμιλη, οι οποίοι έχουν επενδύσει στο φυσικό αέριο και στις άπες θησαυρίζουν, περιμένουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ νέες επιδοτήσεις για να κάνουν πανάκριβη, ακόμα περισσότερες επενδύσεις στην πανάκριβη ηλεκτρική ενέργεια, και φυσικά οι εφοπλιστές, οι οποίοι τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα μεταφέρουν το πανάκριβο LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί κερδίζουν και κερδίζουν τα μαλλιοκέφαλά τους. Αν λοιπόν δεν δούμε ποιος χάνει και ποιος κερδίζει, αν δεν καταλάβουμε ότι χάνουμε όλοι εμείς για να κερδίζουν μια χούφτα όμιλη για να μπορέσουν να βρουν διέξοδο για να τοποθετήσουν τα υπεροσυρωμένα κεφαλαιά τους, αν δεν δούμε ότι η πολιτική της πράσινης ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταστροπτική για την τσέπη μας, και αν δεν κινηθούμε σε μια κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με αυτή την πολιτική, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Εμείς αυτό λέμε σαν ΚΚΕ. Λέμε λοιπόν ότι σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να στρώσουμε το δρόμο για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο, όπου ο λαός θα κάνει το κουμάντο στον τόπο του και θα μπορέσει να φτιάξει ένα ενεργειακό μείγμα με βάση τις ανάγκες του και τις δυνατότητές του, αξιοποιώντας το σύνολο των ενεργειακών πηγών που έχει η χώρα. Και λέμε, για να ανοίξει αυτός ο δρόμος, πρέπει σήμερα να συγκρουστούμε με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πράσινης ανάπτυξης, να συγκρουστούμε με την πολιτική που κάνει τεχνητά πανάκριβη την κιλοβατόρα από τα ελληνικά εργοστάσια, να συγκρουστούμε με την πολιτική του κέρδους που αποφασίζει ο κάθε επενδυτής αν θα κάνει εξόρυξη ή αν δεν θα κάνει εξόρυξη υδρογοναθράκων, όπως παραδείγματος χάρη στην Καβάλα, με κριτήριο πάλι τη δική του κερδοφορία. Και αν κινηθούμε σε αυτόν τον άξονα, να μπορούμε, αν θέλετε, σήμερα να ανακουφιστούμε από το πρόβλημα, αλλά κυρίως να ανοίξουμε τον ελπιδοφόρο δρόμο για μια κοινωνία όπου εμείς θα κάνουμε κομμάτι στον τόπο μας και θα μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε καλύτερα. Και βέβαια η επάρκεια δεν είναι μόνο στην ενέργεια, κύριε Λιονί, επιστρέψτε μου, γιατί από ό,τι βλέπουμε, σιτηρά, ενώ έχουμε την πιο καλή γη, δεν έχουμε επάρκεια στα προϊόντα. Κάνουμε εισαγωγές. Κοιτάξτε να δείτε, και πάλι πρέπει να δούμε το πρόβλημα ποιο είναι και ποια είναι η ουσία. Δηλαδή, γιατί το βάζω αυτό? Μήπως πρέπει να δούμε το οικονομικό μοντέλο από την αρχή πάλι? Μήπως πρέπει να μηδενίσει το κοντέρ? Κοιτάξτε να δείτε, δεν αρκεί να μηδενίσει το κοντέρ. Ξέρετε, ας υποθέσουμε ότι μηδένιζε το κοντέρ. Γιατί υπάρχουν και ορισμένες απόψεις που λένε να μηδενίσει το κοντέρ. Με ποιο τρόπο όμως? Να μπει, λέει, πλαφόν. Να δούμε λίγο μήπως μπορούμε να ξαναφτιάξουμε κάπως τις τιμές. Ναι, αλλά κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει αγορά, που δεχόμαστε να υπάρχει απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας ή των σιτηρών, από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι κάποιος θα παράγει και θα αποφασίζει τι θα παράγει με κριτήριο το πόσα λεφτά θα βγάλει, από τη στιγμή που δεχόμαστε την εξωστρέφεια τόσο στα εμπορεύματα όσο και στον τουρισμό, από τη στιγμή που δεχόμαστε δηλαδή μια οικονομία η οποία περιστρέφεται γύρω από το ποιος επενδυτής θα κερδίσει τα περισσότερα, από τη στιγμή, με απλά λόγια, που δεχόμαστε τον καπιταλισμό, η πείρα δείχνει παντού ότι οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Αν θέλετε, για να μπορέσει κανείς να καταλάβει γιατί υπάρχει πρόβλημα στα σιτηρά, πρέπει να δούμε ότι, αφού υπάρχει μια αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμές καθορίζονται εκτός Ελλάδος, καθορίζονται στην Ευρώπη. Ο κάθε επενδυτής εδώ, ο κάθε μεγάλο ιδιοκτήτης γης, αποφασίζει τι θα παράξει με κριτήριο ποιες είναι οι επιδοτήσεις και πόσο θα μπορέσει να πουλήσει σε κάποια αγορά του πλανήτη το εμπόρευμά του, και όχι με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες των εργαζόμενων εδώ στη χώρα. Και γι' αυτό είναι μοιραίο. Αλλού να έχεις ελλείψεις, αλλού να έχεις τεράστια υπερπροσφορά, άλλοι να γίνονται ο κάθε επενδυτής με κριτήριο, ο κάθε ιδιοκτήτης, μεγάλο ιδιοκτήτης, γιατί αυτοί καθορίζουν τι γίνεται, με κριτήριο το πώς θα τα κερδίσει, να βλέπει αν σήμερα θα σπείρει σιτάρι, αν αύριο θα σπείρει μπαμπάκι, δεν θα σπείρει και τίποτα. Γιατί κάνοντας έναν υπολογισμό στα παγκόσμια χρηματιστήρια, το πού θα μπορέσει να βγάλει περισσότερα χρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο, τι συμβαίνει? Σε άλλα μέρη να έχει τεράστια φτώχεια, πείνα, έλλειψη ήδη πρώτης ανάγκης, ακριβώς επειδή τα εμπορεύματα μετακινούνται τόσο χωρικά όσο και κλαδικά, εκεί που μπορεί να βγει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι προφανώς πρέπει να ξαναδούμε το οικονομικό μοντέλο από την αρχή και να δούμε τι. Να δούμε ότι όλοι αυτοί που μας λέγανε ότι ο καπιταλισμός είναι μια κοινωνία της ευμερίας και της ευμάρειας, μια κοινωνία που όλοι θα ζούμε καλύτερα, λέγανε απλά ψέματα ή κάνανε λάθος ή θέλανε συνειδητά να συσκοτήσουν την πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι ότι μια χούφτα μεγαλοειδιοκτήτες συγκεντρώνουν το σύνολο του πλούτου, μια χούφτα μεγαλοειδιοκτήτες αποφασίζουν τι θα παράξουν με κριτήριο την τσέπη τους, και δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο βιώνουν τα προβλήματα αυτής της κατάστασης. Στην ενέργεια, το ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης είναι πολύ απλό να το καταλάβει κανείς, επειδή, αν θέλετε, έχει στομώσει.
δεν είχαν που να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, σκεφτήκανε το ζήτημα της πράσινης ενέργειας, να μετατρέψουν όλη την ενεργειακή παραγωγή από την παλιά λιγνητική, την πετρελαϊκή, υποτίθεται σε μια καινούρια πράσινη. Αυτό κάναν. Αλλά αυτό κάτι θα το πληρώσει. Και το πληρώνουν εμείς με την πανάκριβη ενέργεια. Τι δείχνει? Δείχνει ότι όσο το κίνητρο του κέρδου, όσο το κίνητρο της παραγωγικής διαδικασίας, την ενέργεια, στα σιτηρά, στα ρούχα, στις κατασκευές, οπουδήποτε είναι το κέρδος του επενδυτή, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται και θα περιστρέφονται γύρω από το κέρδος του επενδυτή. Οπότε μοιραία θα δημιουργούνται καρτέλ, μοιραία θα συσσωρεύονται τα κέρδη σε μια χούφτα μεγάλων επιχειρήσεων, σε βάρος της ιδρυτικής πλειοψήφισης των εργαζόμενων. Μοιραία, αν θέλετε, οι πολλοί που παράγουμε θα γινόμαστε φτωχότεροι, για να γίνονται οι πολύ λίγοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα μέσα παραγωγής πλουσιότεροι. Αυτό βλέπουμε, αν θέλετε να το δούμε υπ' αυτή την έννοια. Και βεβαίως, είναι ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα, είναι ώρα, αν θέλετε, οι εργαζόμενοι παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη και στην Ελλάδα, να καταλάβουν ότι πρέπει να ξαναδούμε το οικονομικό μοντέλο, να καταλάβουν δηλαδή τι, ότι η αγορά, η απελευθέρωσή της, αυτό που λέμε καπιταλισμός, είναι εναντίον των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Όποιος έρχεται και προσπαθεί να βρει μια μαγική λύση μέσα σε αυτό το σύστημα, είτε λέγεται κυβερνητικά μέτρα της Νουδού, είτε οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που προσπαθούν να φτιασιδώσουν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να φτιαχτεί, είτε από λάθος είτε συνειδητά, και συνήθως γίνεται συνείδητα, τορπιλίζουν τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει κάποιος. Τορπιλίζουν δηλαδή ότι μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα πλαίσια της εξουσίας του κεφαλαίου, μέσα στα πλαίσια μιας οικονομίας που κινείται με άξονα, κριτήριο και στόχο την κερδοφορία των λίγων, τα προβλήματα συνεχώς πολλαπλασιάζονται, είτε έχουμε ευρώ είτε έχουμε άλλο νόμισμα, είτε αν θέλετε είμαστε στη μία υπεριαλιστική συμμαχία είτε σε κάποια άλλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή πρέπει να τη δούμε κατάματα. Όποιος λέει, αν θέλετε, ότι δεν του αρέσει αυτή η πραγματικότητα, υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Ότι όπως τα λέτε, ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα που λέτε. Ναι, αλλά όμως δυστυχώς δεν μπορεί να πει κανείς, σταματήστε τη γη, θέλω να κατέβω. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μια πραγματικότητα που λέει ότι για να γίνονται οι ό,τι θέλετε πείτε, μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλοεφοπλιστές, μεγαλοιδιοκτήτες, μεγαλοτραπεζίτες, πλουσιότεροι, όλοι οι υπόλοιποι θα γινόμαστε φτωχότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα. Αν θέλει να καταλάβει κανείς γιατί σε μια κοινωνία όπου πλέον τα μέσα παραγωγής είναι τόσο ανεπτυγμένα που ετοιμαζόμαστε να πάμε στον Άρη, την ίδια στιγμή υπάρχει ενεργειακή φτώχεια, το ψωμί είναι τόσο ακριβό που υπάρχουν οικογένειες που κάνουν οικονομία στο ψωμί πλέον, στον 21ο αιώνα, προσέξτε, κάνουν οικονομία στο ψωμί, σαν να είμαστε στο 1910. Πρέπει να δει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι απλή. Η φτώχεια η δική μας είναι τα δικά τους τα κέρδη. Αν λοιπόν δεν κινηθούμε σε μια κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την πράσινη ενέργεια, επιβάλλει την ενεργειακή φτώχεια, επιβάλλει την ελεύθερη αγορά μέσα στην οποία μπορούν να κερδίζουν περισσότερα οι μεγαλοβιομήχανοι, αν δεν κινηθούμε σε μια λογική που λέει ότι πρέπει να σταματήσει η κοινωνία και η οικονομία να περιστρέφεται γύρω από τα κέρδη των λίγων και για να γίνει αυτό πρέπει να σταματήσει η ίδια η καπιταλιστική ιδιοκτησία. Αν δηλαδή δεν δούμε ότι πρέπει να κινηθούμε σε κατεύθυνση ρήξης και σύγκρουσης με την εξουσία και την κυριαρχία των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τότε δεν θα μπορέσουμε, αν θέλετε, να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που μπορεί να λύσει και τα προβλήματά μας το σήμερα. Κύριε Λιονί, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Γεια. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.